Κάποιοι πέφτουν από τα σύννεφα για μεθ μες στις μεθ. Δεν είναι μόνο εκτός μεθ, είναι τι γίνεται και εντός μεθ. Πώς αν είσαι και παπάς με την αράδα σου δεν θα πας. Κάποιοι επώνυμοι, διάσημοι, θύχτηκαν κάποιοι και στα μεγάλα κλιμάκια της ιατρικής δεν υπάρχουν VIP. Θέλω να σας διαβάσω ένα άρθρο του κυρίου Παναγιώτη Χούπα. Οι περισσότεροι μπορεί να μην τον ξέρετε τον παθολόγο. Σας ενημερώνω ότι στον Πανελλήνιο τον ξέρουν πολύ καλά. Το αλλιεύσαμε και ευχαριστούμε το φίλο μας το Θανάση από το site της ΦΥΚΑ. Και θα καταλάβετε τώρα. Γράφει ο Χούπας. Έλεος, μην πέφτετε άλλοι από τα σύννεφα. Είμαστε και ο κόσμος από κάτω. Επειδή το θέμα για τις κενές κλίνες μεθ που είναι ρεζερβέ για VIP ξανάνοιξε και οι εξουσίες και οι τέσσερις, ποιες είναι, δικαστική, εκτελεστική, νομοθετική, ο τύπος, πέφτουν πάλι από τα σύννεφα, θα κάνω κάτι που συχαίνομαι. Θα επαναλάβω, λέει ο κύριος Χούπας, αυτούσιο ένα κείμενο γραμμένο πολλά χρόνια πριν, όταν το διαδίκτυο ήταν στα σπάργανα. Όσοι είχαν λάβει τότε το αρχικό κείμενο, ακούστε τι λέει ο άνθρωπος, είχαν αρνηθεί, επαναλαμβάνω, πολύ γνωστός γιατρός παθολόγος στην Αθήνα και όχι μόνο, στο Πανελλήνιο. Όσοι είχαν λάβει το αρχικό μου κείμενο, λοιπόν, λέει, πριν πολλά χρόνια, είχαν αρνηθεί να το δημοσιεύσουν στο γραπτό τύπο. Οι δικαιολογίες ήταν α, όχι τώρα, όταν τύχαινε να νοσηλεύεται κάποια δημοσιότητα. Β, είναι ανεπίκαιρο όταν όλες οι διασημότητες υγιέναν. Και συνεχίζει. Αν το γνωρίζετε ή έστω το υποψιάζεστε, επιτρέψτε μου να το επιβεβαιώσω. Αν όχι, επιτρέψτε μου να σας το κάνω γνωστό. Ο Σάκης, κάποιος σπουδαίος συμπολίτης μας ασθενή, πόλο δε σε περίοδο πανδημίας, η ιατρική κακοποιείται. Μαζί της και η λογική, η ηθική και η αξιοπρέπεια. Οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ αναγνώστες δεν θα χρειαστούν εξηγήσεις, για τους απλούς όμως ανθρώπους ακολούθησε σύντομη αλλά περιεκτική ανάλυση. Επιχειρώ καταρχάς να ορίσω την ιατρική των VIPs, των διασημοτήτων. Πρόκειται για κλάδο, λέει ο κύριος Χούπας, της ιατρικής επιστήμης, για τον οποίο ματέως θα αναζητήσετε πληροφορίες σε λεξικά, εγκυκλοπαίδες και συγγράμματα, ειδικά και μη. Ασχολείται αποκλειστικά με ασθενείς διασήμους, ανεξαρτήτως του λόγου που τους κατέστησε τιού τους, από πολιτικούς και μεγιστάνες του χρήματος, ως σκυλοπό παϊδούς και σεξι τρέντι wow μοντέλα. Ασκείται αποκλειστικά από γιατρούς διασήμους, όμοιο-ομοίο, κυρίως καθηγητές ιατρικής, διευθυντές δημόσιων ιδιωτικών, συμπεριλαμβανομένων των μασκαρεμένων σε δημόσια υποειδικό καθεστώς ιδιωτικών νοσοκομείων και πρωτοκλασσάτους ιδιώτες της πιάτσας. Προσοχή! Οι παραπάνω ιδιώτες συχνότητα συνυπάρχουν ανά δύο ή ανά τρεις στον ίδιο γιατρό VIP. Και συνεχίζει ο κύριος Χούπας. Τόποι εξάσκησής της, τα μη προσβάσιμα στους μη VIPs, μονόκλινα δωμάτια των προαναφερθέντων νοσηλευτήριων, οι χλιδάτες παραλλαγές αυτών, σουίτες λουξ κουτουλουπού και οι δυσθεώρητες έως αόρητες για τους κοινούς θνητούς κλίνες εντατικής θεραπείας. Άπαντα τα ανωτέρω τελούν φαίνεται εν αυθονία για τους ασθενείς VIPs, αφού τους είναι διαθέσιμα ανα πάσα στιγμή, όπως τον κινηματογράφο που ο πρωταγωνιστής βρίσκει αμέσως ταξί, μαζί με όλα τα πανάκριβα μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, τα φάρμακα που για τους άσημους είναι υποπεριορισμών και. Τρόποι εξάσκησής της. Δεν υπάρχουν κανόνες στην ιατρική των VIPs, ή μάλλον υπάρχει ένας και απαράβατος. Όλοι πρέπει να μένουν ευχαριστημένοι. Ο ασθενής VIP, η συν αυτό παρατρεχόμενη του VIP, άλλοι VIPs που σπέβδουν προς συμπαράσταση και δωρεάν διαφήμιση, μαρκουτσοφόροι reporters κτλ. Και φυσικά το φιλοθεάμον κοινό. Για δεοντολογία φυσικά ουδής λόγος. Η όλη διαδικασία διεξάγεται ερήμητης. Όσον αφορά στο αμυγός επιστημονικό μέρος, τα όσα διαπράττονται, συγγνώμη, πράττονται ήθελα να γράψω, λέει ο κύριος Χούπας, δεν πρόκειται ποτέ να διδαχτούν σε φοιτητές και νέους γιατρούς. Τα πρωτόκολλα, οι αλγόριθμοι, οι διαγνωστικές και θεραπευτικές στρατηγικές και τεχνικές που ήδη οι γιατροί αυθεντίες έχουν συγγράψει δεν ισχύουν. Βιάζονται, συγγνώμη, παραβιάζονται, κατά συρροήν και κατά εξακολούθηση
από αυτούς που κατά τα άλλα απαιτούν την εφαρμογή τους. Προκειμένου μάλιστα να επιτευχθούν τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα ή την καταξίωση του θεράποντος ως Θεού και Σωτήρος, το έχουμε κι αλλού αυτό, και ταυτοχρόνως πλήρη ικανοποίηση του ασθενούς και του περί αυτού συσφρετού, εφευρίσκονται και νέες επαθήσεις, εγχειρήσεις ή αγωγές, για τις οποίες περιέργως πως μετά την νοσηλεία του διασύμου κανείς δεν ξανακούει τίποτα. Κι αν ομιγέννητο η πολύτιμος υγεία του VIP στραβώσει, θεράποντες και όχλος από κοινού δεν έχουν κανένα πρόβλημα να φτύσουν κατάμουτρα το σύστημα υγείας, δηλαδή ολόκληρο το κράτος των νεοραγιάδων, άρα και τα μούτρα τους, και να παραπέμψουν τον ασθενή στο εξωτερικό. Κι αν ο VIP έχει κάτι σοβαρό και ανίατο από αυτά που ούτε οι πραγματικοί γιατροί μπορούν να αντιμετωπίσουν και μας αφήσει χρόνους, κανένα πρόβλημα. Στην παράσταση, η προσποιητή συγκίνηση, η δίθεν αγωνία και τα ψεύτικα χαμόγελα θα αντικατασταθούν από υποκριτική θλίψη, φτιαχτό θρήνο και τεχνητά δάκρυα. Σόου να γίνεται κωμωδία ή τραγωδία διάφορο. Η μόνη επιπλοκή που μπορεί να προκύψει στο όλον δράμα είναι ο VIP να αποβιώσει λόγω αχρίαστης ιατρικής παρέμβασης σε αστεία ή ανύπαρκτη νόσο, της οποίας ο ίδιος ο θεράπων και τα αρπακτικά της θεαματικότητας προήγαγαν σκόπιμα σε πρώτο θέμα βρακρή βρεκτών δελτίων. Τότε στην τραγωδία προστίθεται ενίοτε και έτερο θύμα. Η καριέρα του VIP γιατρού, ο οποίος θα κληθεί έτσι να πληρώσει το τίμημα της καταφαντασίαν ιατρικής. Τα υπόλοιπα στοιχεία της φαρσοκομωδίας τα γνωρίζετε, καταλήγει ο κύριος Χούπας. Κωμικοτραγικές γκάφες, ιατρικά ανακοινοθέντα για κλάματα, θεράποντες γιατροί με στυλάκι Αρχαγγέλου, ξερόλες εντατικολόγοι reporters, διαγωνισμοί επιστημόνων για μια θέση στα τηλεπαράθυρα, ντουζίνες καθηγητάδων για έναν και μόνο ασθενή, αναγόρευση μετριοτήτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής σε θαυματοποιούς με μαγικά χέρια, αντιζηλίες, αντεγκλήσεις, φημολογία κτλ. Τσίρκο δηλαδή κανονικό. Για το θάνατο της επιστήμης και της λογικής εκφράζω και δέχομαι συλληπιτήρια. Παναγιώτης Χούπας, ιατρός, παθολόγος. Για να μάθουμε και κοινή θνητή τι γίνεται μες στις VIP που δεν υπάρχουν και όλοι πέφτουν από τα σύννεφα.